School Hacks, επεισόδιο 2. Γιατί με διακόπτεις την ώρα που κάνω τίτλους αρχής, Δημήτρη. Εσύ ήθελες να κρατάω κι εγώ τους τίτλους της αρχής. Πώς θα τους κρατάς, αφού δεν τους έχεις... Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. School Hacks, επεισόδιο 2, κλάσματα και διαιρέσεις κυρίως και μερικά άλλα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, Δημήτρη. Μιχάλη. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Στο δεύτερο επεισόδιο, παύλα μάθημα. Γεια σου, Δημήτρη. School Hacks. Την εκπομπή όπου εν μέσω καραντίνας θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε να κρατήσετε την επαφή σας με το σχολείο και θα προσεγγίσουμε την ύλη του γυμνασίου και τα απαραίτητα πράγματα που πρέπει να έχετε για να είστε καλοί μαθητές στο Λύκειο από δύο ανθρώπους, από έναν καθηγητή χημίας, από έναν καταρτισμένο άνθρωπο και τον Μιχάλη. Αλλά δεν θα έχουμε αυτό το ρόλο εδώ στην εκπομπή, Μιχάλη. No! Θα είμαστε από τη σκοπιά του μαθητή. Ναι. Φίλε, να σου πω δύο τι... καλοί μαθητές που προσπαθούν να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Έτσι. Θα σας μάθουμε κάποια tips, κάποια life hacks που θα μπορέσετε έτσι από μέτριος μαθητής να γίνετε καλός μαθητής σε... Γίνε καλός μαθητής σε 5 εύκολα βήματα. Με τον Μάικιους και τον Δημήτρη Πουλουμάς. Σήμερα λοιπόν... Έχει πλάκα να είσαι καλός μαθητής. Ναι, είναι ωραίο να είσαι καλός μαθητής. Είναι actual διασκεδαστικό. Εντάξει, προφανώς θα ωφεληθείς από αυτό σε 10 χρόνια από τώρα ή κάτι τέτοιο. Αλλά είπαμε, όπως είπαμε και χθες, έχει μερικές μικρές χαρές τις οποίες τις απολαμβάνεις εκεί και τότε. Πάμε κατευθείαν στο μάθημά μας σήμερα. Ναι, φίλε, νομίζω ότι αρκετά χρονοτριβήσαμε. Ήταν και μία ώρα το χθεσινό επεισόδιο. Okay. Πάμε για κάτι έτσι λίγο χθες πιο ήταν λίγο εισαγωγούλα στη φυσική. Σήμερα θα ασχοληθούμε με εισαγωγή στα μαθηματικά. Ναι. Και. Θα ξεκινήσουμε με φυσικούς αριθμούς, πραγματικούς και τέτοια πράγματα. Η θεωρία αριθμών γενικότερα. Πάμε. Πιάνουμε το βιβλιαράκι μας το ωραίο. Κανονικά. Πάμε στο digital school. Το οποίο, παιδιά, είναι διαθέσιμο για όλους σας, έτσι. Δεν υπάρχει δικαιολογία, είπαμε. Χάθηκε το βιβλίο μου. Δεν έχει τέτοια. Okay. Θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου, των μαθηματικών. Και τη γνώση μας, γενικά. Και τη γνώση μας, ναι. Νομίζω ότι η φυσική αριθμή, μπορείς να μας πεις και εσύ τι θυμάσαι ότι είναι η φυσική αριθμή. Η φυσική αριθμή είναι αυτή η αριθμή που βρίσκεις όταν μετράς με τα δάχτυλα, κανονικά. 0-1, συγγνώμη, ναι, γιατί το 0 είναι στους φυσικούς αριθμούς, είναι και το 0 στους φυσικούς αριθμούς. Είναι αυτή που, η όχι δεκαδική. 1, 0, 1, 2, 3. Όχι δεκαδική, όλοι. Και η όχι αρνητική, correct. Ναι, ναι. Η ακέραιη αριθμή. Είναι αυτοί που έχουν και τους θετικούς και τους αρνητικούς μέσα. Μετά είναι οι... Ποιοι? Οι ρητοί. Οι ρητοί αριθμοί που είναι, που είναι όλα τα κλάσματα και όλοι δεκαδικοί κλπ. Μετά είναι οι άρρητοι. Okay. Που δεν ψηλώ. Να βλέπω. Mm. Αυτά, να σου πω την αλήθεια, ξέρεις, ξαναδες τα λίγο και... Σιγά σιγά θα πάμε όλα αυτά να τα δούμε. Σιγά σιγά. Προς το να χρησιμοποιήσουμε... Μέχρι εκεί ασχολούμαστε, μέχρι τους ρητούς. Okay. Να ασχοληθούμε λίγο εδώ πέρα, επειδή το έχουμε μπροστά μας, με σύγκριση δύο αριθμών. Έτσι, για πολύ απλά. Ναι, θα μπορούσες να συγκρίνεις. Να συγκρίνω δύο αριθμούς, πρώτον με το μάτι, με το μυαλό μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι ξέρεις ότι το 7 είναι μεγαλύτερο από το 5. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά ξέρουν ότι το 7 είναι μεγαλύτερο από το 5. Το συμβολάκι που βάζουν όμως. Νομίζω ότι τον μπερδεύουν. Μπορείς να μας δείξεις κάποιο χάρτη. Σοβαρά. Έτσι ώστε... Ναι, ναι. 7, 5. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ρε παιδί μου, πάντα... Απλά είχα μάθει απ' έξω το μεγαλύτερο του, ότι είναι προς τα δεξιά, ότι ξεσημητίτσα του τρυπάει. Γενικά, τι να σου πω, το μεγάλο τσιγκελώνει το μικρό, οκ. Μπούμ. Το μεγάλο... Είπες κάτι, τα παιδιά νομίζουν ότι το μεγαλύτερο είναι προς τα δεξιά. Ναι. Αν τους αλλάξεις, αλλάζει αυτή η φορά, έτσι. Ναι, αν τους αλλάξεις τη φορά, ισχύει, ναι. Ρε παιδί μου, άμα βάλω το 5 εδώ πέρα και το 7 εδώ πέρα, πάλι, το μεγαλύτερο πρέπει να τσιγκελώσει το μικρότερο. Άρα το 7 πρέπει να τρυπήσει το 5. Πρέπει να το μοιτιάσει. Okay, είναι δηλαδή, έτσι, είναι αυτό που βρίσκεται, όπως μου έλεγε ένας δάσκαλός μου στο δημοτικό, αυτό που βρίσκεται μέσα στο στόμα του ψαριού είναι το μεγαλύτερο. Αυτό που έχει τη μυτούλα είναι το μικρότερο. Ναι, βλέπεις, ας πούμε, αυτό είναι counterintuitive, Δημήτρη Κουλουμάση, γιατί έχουμε συνηθίσει ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, οπότε μέσα στο στόμα του ψαριού θα έπρεπε να είναι το μικρότερο. No! Το μεγάλο τσιγκελώνει το μικρό. Είμαστε OK με αυτό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Έτσι, πρέπει να δεις και τα σωστά school hacks. Okay.
Μετά, να πούμε λίγο για τη στρογγυλοποίηση, ρε φίλε. Θα τη χρειαστούν πολύ οι μαθητές που θα πάνε ειδικά στις πανεπιστημιακές τους σπουδές προς τις θετικές επιστήμες, έτσι. Ναι, στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο ασχολήθηκαμε πάρα πολύ έντονα με τη στρογγυλοποίηση. Στην πειραματική φυσική θυμάμαι το είχαμε κάνει πάρα πολύ. Τη χρειαζόμαστε και στην καθημερινή ζωή όμως την στρογγυλοποίηση, όχι μόνο στο πανεπιστήμιο. Ναι, είναι από αυτά τα μαθηματικά, είναι από τα λίγα μαθηματικά όντως που θα σου χρησιμεύσουν όταν μεγαλώσεις, ρε φίλε, στο καθημερινό. Γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος μπορεί να σε κλέψει επειδή στρογγυλοποιεί προς τα πάνω, ενώ θα έπρεπε να στρογγυλοποιήσει προς τα κάτω κλπ. Κλπ. Πότε στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω, Δημήτρη Κουλουμάση? Λες για το γενικό κανόνα τώρα του γυμνασίου? Ναι. Αν το τελευταίο ψηφίο είναι μεγαλύτερο του ή ίσο του 5, στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω. Αυτό θες να πούμε στα παιδιά? Ακριβώς. Όταν λοιπόν το τελευταίο, το λίγο ψηφίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5, στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω. Ανεβαίνουμε. Το οποίο βέβαια πρακτικά πώς θα μας κάνει. Για ας πούμε αυτός εδώ πέρα, πώς θα στρογγυλοποιηθεί προς 0, τα πάνω. 0,08. Ναι. Να το στρογγυλοποιήσουμε δηλαδή στη δεκάδα του. Να γίνει 0,1. Ναι, στην ουσία ναι. Πρέπει να αυξήσεις αυτόν εδώ πέρα. Να τον πας στο πλησιέστερο δέκατο. 0,010. Okay. Και αυτό το μηδενικό, όπως επειδή εδώ πέρα δεν χρειάζεται αυτό το μηδενικό, το βγάζουμε. Μιχάλη. Ναι, παρακαλώ, Δημήτρη, ναι. Μιχάλη, νομίζω ότι έκανες λάθος. Έκανα τεράστιο λάθος, φίλε. Oh my god. School hacks, κυρίες και κύριοι. Να, ορίστε, βλέπεις. Γι' αυτό όταν δύο μαθητές βοηθάνε ένας τον άλλον, τα πιάνουμε αυτά. 0,10. Okay. Αυτό είναι το σωστό. Okay. Θα μπορούσα να σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Αν βάλω λίγο... έχουμε το 1,532 του ευρώ, το συναντούμε πολύ συχνά στα βενζινάδικα. 1,532. Αν έπαιρνες μόνο... Ναι, το βλέπεις στην οθόνη μου. Okay. Αυτό εδώ, πώς θα το στρογγυλοποιήσεις? Δεν το βλέπω στην οθόνη σου. Κουνουμάση, δεν το βλέπω στην οθόνη μου, γιατί δεν έχεις κάνει screen share. Α, δεν έχω κάνει screen share καθόλου. Οκ. Okay. Ναι. Παιδιά, μισό λεπτό να κάνω screen share. Δεν ρόγκιο. Okay. Άρα πριν δεν βλέπαν τίποτα, έτσι? Όχι, όχι, απολύτως τίποτα. Βλέπανε τις πάρτες μας και το υπέροχο μου πινακάκι. Το οποίο είναι μια γωνίτσα εδώ κάτω. Okay. Ωραία. Δεν ρόγκιο. Τώρα βλέπεις όμως... έστω ότι πας στο βενζινάδικο και παίρνεις 1 λίτρο βενζίνη. Ναι. Πόσο θα του δώσεις του βενζινά? Ναι, 1,532. Μπορώ μέχρι 1,53 ευρώ μπορώ να του δώσω. 1,53 δεν θα σε αφήσει, Μιχάλη, να φύγεις. Γιατί? Θα του χρωστάς. Του χρωστάω, δύο λεπτά. Ναι, ναι. Όχι δύο λεπτά, δύο του λεπτού. Ναι, ναι, δύο του λεπτού. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει νόμισμα για δύο του λεπτού, δεν μπορώ okay. να το δώσω. Okay. Άρα αυτό το στρογγυλοποιούμε προς τα κάτω. Αλλά γιατί ναι. το έχει ο βενζινάς αυτό, εφόσον το στρογγυλοποιούμε προς τα κάτω? Γιατί ποτέ δεν μπαίνεις, γιατί ποτέ δεν μπαίνεις σε ένα λίτρο. Γιατί ποτέ δεν μπαίνεις σε ένα λίτρο. Οπότε αυτό το 0002 αρχίζει και πολλαπλασιάζεται και γίνεται αρκετά μεγάλο όταν βάλουμε πολλά αυτοκίνητα που καταναλώνουν πολλά λίτρα. Ναι, αντί να ήταν 1,530 στην ουσία αυτό. Γιατί το έχει 1,532 και όχι 1,530 να τελειώνουμε. Ναι, γιατί όλα αυτά τα 0,2 με κάθε λίτρο που βγάζεις προστίθενται. Okay. Τα μαθηματικά μας λένε πως μας κλέβουνε. Όχι, δεν μας κλέβουν, μας το λένε ξεκάθαρα, το γράφει η πινακίδα του. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε λίγο να πούμε, εντάξει, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, μα το Θεό, ρε φίλε, δεν ξέρω αν μπορούμε να σας μάθουμε για τα πιο βασικά. Πάμε λίγο στις δυνάμεις. Πάμε στις δυνάμεις, ναι. Πάμε, ήδη χθες αναφέραμε κάποια πράγματα. Κάναμε μία μικρή εισαγωγή εχθές στις δυνάμεις. Τώρα μπορούμε να πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε που βλέπουν και οι μαθητές το βιβλίο του Υπουργείου. Ναι. Εντάξει. Ο κάτω αριθμός στη δύναμη είναι η βάση και ο πάνω αριθμός είναι ο εκθέτης. Έτσι. Ωραία. Στο παράδειγμα του διπλωμένου χαρτιού, ας πούμε, η βάση είναι το εμβαδό του χαρτιού και ο εκθέτης είναι το πόσες φορές το διπλώνουμε. Στο παράδειγμα που χρησιμοποίησαμε χθες, ναι.
Και επίσης να πούμε και αυτό το περιβόητο, γιατί α στη μηδενική ισούται με οποιοδήποτε αριθμό στη μηδενική ισούται με 1. Αυτό είναι από τα πιο βασικά, ξέρεις. 3 στη μηδενική ισούται με 1. 10 στη μηδενική ισούται με 1. Ξέρω, γιατί όλα αυτά τα πράγματα ισούται με 1. Αυτό είναι από τα πιο... Ακόμα και εγώ σήμερα, ρε φίλε, στο κεφάλι μου δεν μπορώ να το βάλω σαν έννοια. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστώ κάτι στη μηδενική δύναμη. Κατάξει, σε οποιαδήποτε δύναμη, πόσο μάλλον στη μηδενική. Δεν υπάρχει φυσικό αντίκρισμα για έναν αριθμό υψωμένο στη μηδενική. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Αν μπορείτε να σκεφτείτε ένα παραλληλισμό από τη φυσική ζωή που περιλαμβάνει μηδενική δύναμη, γράψτε το στα σχόλια. Πραγματικά δεν έχω κάποιο τέτοιο παράδειγμα, αλλά προκύπτει από τις ιδιότητες των δυνάμεων ότι το πηλίκο δύο δυνάμεων απλά αφαιρεί στους εκθέτες. Δηλαδή, εγώ όσοι μιλάς σημειώνω μία άσκηση που θα λύσεις. Ναι, γιατί πάλι δεν κάνεις screen share εντωμεταξύ. Α, τη σημειώνεις για να μην τη δω. Ναι, ναι. Εντάξει. Ρε παιδί μου, έχεις 3 στο τετράγωνο, ξέρω εγώ. Το 3 στη μηδενική στην ουσία εκφράζεται... Το 3 στη μηδενική θα εκφραστεί σαν 3 okay. στην παρένθεση 5 πλην 5. Οτιδήποτε. 5 πλην 5, 2 πλην 2, 1 μείον 1, ό,τι θες βάζεις εδώ πέρα. Το οποίο με τη σειρά του, αυτό έχουμε, θα μάθουμε στο τέλος, ότι αυτό είναι 3 στην 5η δια 3 στην 5η. Έτσι. Το οποίο, όταν σε ένα κλάσμα έχουμε ίσο αριθμητή και παρανομαστή, το κλάσμα μας ισούται με 1. Νομίζω ότι με τις δυνάμεις, φίλε, πρέπει όσο τις συναντάμε να τις να ασχολούμαστε. Για βάλε μου την άσκηση, είμαι έτοιμος. Έλα, για πάμε. Και εσείς στο σπίτι μαζί μας. Αυτό δεν είναι το νησί του Luke Skywalker? Είναι το καινούριο update των Καταλίνα. Δεν ξέρω. Okay. Λοιπόν, να βρω δηλαδή πόσο κάνει... Με συγχωρείς, το setup μου είχε ένα πρόβλημα. Με συγχωρείς. Πέφτουνε κινητά, κυρίες και κύριοι. Δεν πειράζει, αυτά έχει καραντίνα. Λοιπόν, ναι, ναι. Οπότε παρένθεση 6 συν 5... Έχω 6 συν 5 στο τετράγωνο. Όχι, λάθος το εξέφρασες. Λοιπόν, φίλε μαθητή, school hack. Όταν βλέπεις παρένθεση... Δεν λες 6 και 5 στο τετράγωνο. Όταν είναι σε παρένθεση, να μάθεις να το λες και μέσα στο κεφάλι σου 6 και 5 και όλο στο τετράγωνο. Αυτή η λέξη όλο βάλτε στο λεξιλόγιο σου. 6 και 5 λοιπόν και όλο στο τετράγωνο. Με το που επαναλάβεις τη λέξη και όλο μέσα στο κεφάλι σου, ξέρεις ότι ό,τι προηγείται από το και όλο πρέπει να γίνει πρώτα η πράξη. Άρα πρέπει να κάνεις πρώτα το 6 και 5. Άρα πρέπει να κάνουμε το 6 και 5, 11, 11 να το βάλουμε στο τετράγωνο. Και όλο το 11 λοιπόν στο τετράγωνο, το οποίο 11 επί 11 μας κάνει 121. Αυτό, φίλε, θα το μάθεις. Okay, σιγά, τα θυμάσαι αυτά, τα 2 επί 2 εκεί πέρα. Ε. Ναι, τα τετράγωνα, ναι. Λέω, το ναι, 11 ναι, 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 στο ναι, τετράγωνο. Ναι, έχω το chart. Ας πούμε εδώ, η δεύτερη γραμμή τετράγωνο. Είναι 6 στο τετράγωνο και 5 στο τετράγωνο. Εδώ πέρα θα κάνεις τις πράξεις πρώτα τις δυνάμεις και μετά την πρόσθεση. 6, 6, 36 λοιπόν. 36. Και 5 στο τετράγωνο. 25. Το οποίο μας κάνει... Ένας καλός τρόπος για να προσθέτεις, ναι. που το λέω στα παιδιά, έτσι όπως θα έχεις, είναι να προσθέτεις μονάδες με μονάδες, δεκάδες με δεκάδες. Δηλαδή, 6 και 5, 11, γράφω το 1, λίγο πιο δεξιά, κρατάω ένα δεκαδικό. 3 και 2, 5 και 1, 6. Όταν γράφετε διαγώνισμα και όταν γράφετε πανελλήνιες, εγώ θα σας προτείνω το εξής. Μία μικρή αλλαγή, μία μικρή τροποποίηση στο δικό σου, φίλε Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ θες να κάνεις αυτή την πράξη, ok? Και λες, αυτό με αυτό, ένα, θα σημειώσεις το κρατούμενο σου εδώ κανονικότατα και μετά, okay, 3 και 2, 5, θα το διαγράψεις και θα βάλεις το εξάρι σου. Όχι πάντα... Καλό είναι να βάλει πρώτα το κρατούμενο. Καλά λες, ναι, καλά λες. Όχι πάντα, αλλά στο διαγώνισμα κάντο. Γιατί πάρα πολλά από τα πιο συχνά, ρε φίλε, λάθη αφηρημάδας και ο καλύτερος μαθητής, χαμένο κρατούμενο. Συνέχεια. Και είναι κρίμα. Σε οποιαδήποτε τάξη, έτσι. Ναι, 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 τρίτη ηλικίου κόσμος. Το χαμένο κρατούμενο και ο μαθητής του 20 δεν εξαιρείται.
Γιατί έχει στο μυαλό του να λύσει την άσκηση τη χημική, έχει στο μυαλό του να λύσει την άσκηση το φυσικό μέρος, ναι, και, δεν και χάνει στην απροσεξία. Ναι, 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 είναι απροσεξία. Όταν γράφεις διαγώνισμα να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου, λες και είσαι πρώτη μέρα στο σχολείο. 3 και 6. Και όλο στο τετράγωνο. Και όλο στο τετράγωνο, άρα 3 και 6, 9. Και όλο το 9 στο τετράγωνο, 9, 9, 81, 81. Λοιπόν, και 3 στο τετράγωνο συν 6 στο τετράγωνο μας κάνει 3, 3, 9. Συν 6, 6, 36. 36 και 9. 9 και 6, 15. 45, εντάξει, okay, το κάναμε λίγο πιο γρήγορα. Τέλεια. Τι θα γίνει, θα μπούμε στα κλάσματα τώρα. Είχα ένα hack για το 9. Δώστε. Αλλά οκ, okay, νομίζω ότι είναι αρκετά παιδικό. Ναι, γιατί το σύνορα. Γράφουμε τα κρατούμενα με το χέρι, ρε φίλε. Ναι, για πάμε. Μπήκανε δάχτυλα στο το 9 με το χέρι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, το 9 με το χέρι. Ποιο θες, αυτόν τον αριθμό που θες να κλείσεις, να τον πολλαπλασιάσεις με τον 9, ας πούμε ότι θες να κλείσεις το 6. Κλείσε το έκτο σου δάχτυλο. Οκ. Okay. Πόσα μετράς από τη μία πλευρά, στο αριστερό σου? No way! 54! Ναι, ναι. Λέγε, περίμενε. Οπότε με 7, 9-7, κλείνω μόνο αυτό, 63. 63, μπράβο. Ναι, απλά είναι λίγο δύσκολο να κλείσει το παράμεσό σου δάχτυλο, ρε παιδί. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Εντάξει, Μιχάλη, μην κλείνεις άλλα δάχτυλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να δοκιμάσουμε και το... Όχι το 8. Το 6-7. Όχι, ούτε το 3, ούτε το 8. Οκ, fine. Μάθε τα απ' έξω. Εντάξει, αυτά θα τα μάθουμε απ' έξω. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα όμως να βλέπεις μια τάξη στο διαγώνισμα να είναι όλη την ώρα έτσι, ρε παιδιά. Λες και ξέρεις, θα είναι σαν τους Crips και τους Bloods, θα κάνουν gang signs. Ελπίζω να έχουν μάθει το πολλαπλασία, την προπαίδεια, παιδιά, μάθετε την απ' έξω από το δημοτικό. Και συνεχώς κάντε την επανάληψη. Χρειάζεται συνεχώς. Μην χρησιμοποιείτε κομπιουτεράκι. Εμένα αυτό είναι το δικό μου το hack. Ναι. Μην χρησιμοποιείτε κομπιουτεράκι. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ να πας στο κεφάλαιο 1-5. Γιατί είναι από τα πιο σημαντικά. Κριτήρια διαιρετότητας. Ναι. Λοιπόν, μέτριε και κακέ μαθητή που μας ακούς αυτή τη στιγμή. Μιχάλη, έχω το screen share. Όχι. Περίμενε, κάτσε να δω. Ναι, το έχεις. Συγγνώμη, my bad. Okay. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στα κριτήρια. Συνεχίζω το μήνυμά μου εγώ. Μέτρια μαθητή που θέλεις να γίνεις λίγο πιο καλός μαθητής. School hack. Μάθε να παίζεις τα κριτήρια διαιρετότητας στα δάχτυλα. Αν θες να κάτσεις να ασχοληθείς με κάτι πολύ, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να μαστεράρεις για να φτάσεις σε αυτό το λίγο πιο πάνω επίπεδο, από το 16 να αρχίσεις να πηγαίνεις προς το 18-19, τα κριτήρια διαιρετότητας είναι πράγματα. Πρέπει να τα μάθεις λίγο σαν την προπαίδεια. Να τα πετάς έτσι. Θα σου δώσε μας ένα παράδειγμα. Στο πανεπιστήμιο τα κριτήρια διαιρετότητας. Ότι, εντάξει, εκτός το πιο βασικό, όλοι οι ζυγοί προφανώς διαιρούνται με το 2. Οκ. Okay. Αλλά, okay. Για παράδειγμα... Εντάξει, νομίζω με το 5 νομίζω ότι το ξέρουμε αρκετοί. Ναι, το ξέρουν αρκετά παιδιά. Όποιος αριθμός τελειώνει σε 0 ή σε 5 διαιρείται με το 5... Όλοι οι αριθμοί που δηλαδή τελειώνουν σε μηδενικό διαιρούνται με το 10, προφανώς. Οκ. Okay. Αλλά αυτό... Δίνουμε τελευταίο... και ένα παράδειγμα. Τι εννοείς. Με το... Εντάξει, για το ζυγό που διαιρείται με το 2, όλοι οι ζυγοί κόβονται στη μέση. Όχι, ναι. Και μας βγάζουν 2 μονούς. Έτσι, 2 ίδιους μονούς. Αλλά εντάξει, δεν εννοείται πάντα. Όταν θες να τσεκάρεις τα κριτήρια διαιρετότητας, μην τα αποστηθίζεις, κάντα. Οπότε έχεις ένα δίκιο. Λέει εδώ, για παράδειγμα, να πούμε, ένας φυσικός αριθμός διαιρείται συγχρόνως με το 4 ή και το 25, αν τα δύο τελευταία του ψηφία είναι 0. Αυτό στην ουσία... Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο τώρα που μου είπες. Μισό λεπτό. Για ξαναπες μου. Ένας φυσικός αριθμός, ένας φυσικός αριθμός διαιρείται συγχρόνως με το 4 και το 25. Ή και το 25. Αν τα δύο τελευταία του ψηφία είναι 0. Στην ουσία. Τα δύο τελευταία. Ναι. Έχεις ένα μεγάλο αριθμό. Και τα δύο τελευταία του ψηφία είναι 0. Αυτός ο μεγάλος αριθμός διαιρείται σίγουρα και με το 4 και με το 25. Και επίσης με ποιο άλλο διαιρείται. Με το 100 δηλαδή. Και με το 100. Exactly. Στην ουσία. Ας πάρουμε το 100. Το 100 διαιρείται με το 4 και μας κάνει 25.
Επίσης το 100 διαιρείται με το 25 και μας κάνει 4. Αυτό μας λες. Αυτό ακριβώς. Ένα μεγάλο πράγμα στα μαθηματικά που θα συναντά συνέχεια και στη φυσική και στη χημεία είναι ότι το 4 επί 25 μας κάνει 100. 4 επί 2,5 μας κάνει άσος. Αν σπάσεις τον άσο σε 4 κομμάτια, το κάθε κομμάτι από αυτό θα είναι 0,25. Άμα σπάσεις ένα χιλιάρικο σε 4 κομμάτια, το κάθε κομμάτι θα είναι 250. Αυτά τα πράγματα, αυτές τις μικρές πράξεις, τα παραδείγματα, πρέπει να έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Και πρέπει σιγά σιγά να τα βάλεις, σου λέω, για το, στην πορεία για τον καλό μαθητή, να τα χώσεις αυτά εκεί μέσα, να τα έχεις. Το 4, το 25 και το 0,0 πρέπει να μάθεις να τα ανιχνεύεις λίγο. Εγώ πάντως δεν μπορούσα να θυμηθώ με το 3. Το 3 ή το 9 που το άθροισμά του να διαιρείται με το 3 αυτό ή το 9. Αυτό ρε φίλε, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, ναι. Εγώ παιδιά, αν θέλετε να το μάθετε... Είναι καλό. Is it though... Είναι καλό, είναι καλό. Ξέρεις τι, κυκλοφορούν κάποια app τα οποία σου μαθαίνουν τρικάκια με αριθμούς και στα κινητά των παιδιών. Ναι ρε φίλε, αλλά νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο σου δίνει, αντί να σε διευκολύνει, σου βάζει να κάνεις και μια πρόσθεση εκεί που δεν είχες να κάνεις πρόσθεση. Για μένα, εγώ η συμβουλή μου είναι τον κανόνα 4, το ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 3 ή το 9. Αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3 ή το 9, από προσωπική εμπειρία σαν Μιχάλης δεν τον έχω χρησιμοποιήσει κυριολεκτικά ούτε μία φορά στη ζωή μου. Ever. Νομίζω ούτε κι εγώ, πέρα από τότε όταν έκανα το μάθημα το συγκεκριμένο. Θα βρούμε και άλλους τέτοιους κανόνες και κριτήρια διαιρετότητας όσο προχωράμε στα κλάσματα, στην απλοποίηση. Θα δείτε ότι στα επόμενα μαθήματα που θα αρχίσουμε να κάνουμε προβλήματα χημίας, προβλήματα φυσικής, με αναλογίες, με μέθοδο των τριών, συνέχεια θα πετάμε κριτήρια διαιρετότητας. Στο ίδιο κεφάλαιο είναι και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Καλύτερα να το δούμε σε παρακάτω. Exactly, στα κλάσματα. Φτάσαμε στα κλάσματα, okay. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην έννοια του κλάσματος, λοιπόν. Πάω στην έννοια του κλάσματος. Ωραία, τα αγαπημένα μας κλάσματα. Τα κλάσματα είναι από τα, ξέρεις, είναι από τα πρώτα πράγματα στα οποία ξέρεις, καταλαβαίνεις αν έχεις ταλέντο ή όχι στα μαθηματικά. Είναι από τα πρώτα τείχη που θα συναντήσει, ρε παιδί μου, ο μαθητής. Προφανώς υπάρχει, είπαμε και πριν, υπάρχει και η έννοια του ταλέντου. Απλά το να έχεις ταλέντο στα μαθηματικά είναι το να μπορείς να κατανοήσεις αυτά τα life hacks που σας λέμε λίγο πιο νωρίς. That's all. Το πιο βασικό για μένα στη μελέτη των κλασμάτων είναι το τι σκέφτεσαι. Με το που σου δίνουν ένα κλάσμα, πρέπει στο κεφάλι σου να κλείνεις τα μάτια σου και να φαντάζεσαι τη λεγόμενη πίτσα. Okay. Πες μου ένα κλάσμα. Να βάλουμε το, αν θέλουμε, σε 8 να είναι η πίτσα, το 3-8. Με τη μία, λοιπόν, πρέπει να πας στο πρόχειρό σου, αν δεν μπορείς να το κάνεις μες στο μυαλό σου, πήγαινε στο πρόχειρό σου, ζωγράφισε έναν υπέροχο κύκλο και διαίρεσέ τον σε κομμάτια και κυριολεκτικά χρωμάτισε τα κομμάτια. Κάνε αυτά τα χαζά σχήματα που βλέπεις στο βιβλίο. Δεν είναι καθόλου χαζά. Οπότε στην ουσία το life hack είναι να μάθεις να παίρνεις ένα σχήμα και να το χωρίζεις σε ίσα μέρη γρήγορα. Okay. Οπότε. Δηλαδή, αν χωρίσουμε την πίτσα, τη χωρίσαμε σε 8. Τη χωρίσαμε σε 8. Για να δω. Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε απλά. Για να χωρίσεις κάτι στα 3. Εντάξει, στα 2 προφανώς τραβάς μια γραμμή στη μέση. Ή μια γραμμή οριζόντια. Okay. Για να χωρίσεις κάτι στα 3, το πιο καλό είναι να κάνεις τέτοιο, το σήμα της ειρήνης. Κάνεις τον κύκλο σου, ένα κέντρο, τάκ, τάκ, τάκ. Okay. Αν θες να χωρίσεις κάτι στα 6, τι κάνεις. Γυρνάς το χαρτί σου ανάποδα και κάνεις ένα δεύτερο σήμα της ειρήνης. Τάκ, τάκ, τάκ. Συγχαρητήρια, 6 κομμάτια. Okay. Για να γενικά, κάνουμε και αυτό. Σε ζυγούς αριθμούς είναι σχετικά πιο εύκολο. Άμα θες σε 8 κομμάτια... Να σου βάλω. Συγγνώμη λίγο, να πω και okay, αυτό. Τέσσερα κομμάτια, οκ. Okay. Ένα σταυρό σε 8 κομμάτια, το γυρνά στο χαρτάκι σου 45 μοίρε, κάνει άλλο ένα σταυρό. Συγχαρητήρια, έχει 8. Και χρωματίζει. Yeah. Πόσο μου πες, 3-8. Τα 3-8. Να το. Ναι. 3-8. Okay. Νομίζω ότι όταν έχουμε στο μυαλό μας την πίτσα και με τα ζυγά είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Για να σε βάλω να πάρει τα 2-7. Ενός σχήματος. Λοιπόν, τα 7 τώρα. Χρησιμοποιείς πάλι το κύκλο. Όχι. Στα 7 πολλές φορές, γενικά για μονούς αριθμούς, κάνω και το ορθογωνιάκι μου. Το οποίο τι κάνω σήμερα. Okay, το έκανα και εγώ το ορθογώνιο. Ρε παιδί μου, κάνω το εξής. Εδώ ρε φίλε, κοίτα, τσέκαρε με. Βλέπεις τα δαχτυλάκια μου που είναι 7. Mm-hmm. Αυτό κάνω. Κυριολεκτικά βάζω τα δαχτυλάκια μου πάνω στο σχήμα μου. Κάνω δηλαδή αυτό.
7 υπέροχα δαχτυλάκια, τακ 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 και τα σημειώνω. Και σιγά σιγά και από την εμπειρία το μαθαίνεις, έτσι. Επίσης ένα άλλο τέτοιο όταν χωρίσεις έβδομα, ξεκινάς από έξω προς τα μέσα. 1, 2, 3, 4, 5 και η τελευταία μας γραμμή είναι 6 και 7 ταυτόχρονα, έτσι. 5, 6, 7. Οκ. Έβδομα. Θες 10 τα τέταρτα. Τσακ. Θα χωρίζεις τη μέση. Οκ. Οκ. Παίξε μπάλα. Άρα, για να το χωρίσουμε σε έβδομα, πόσες γραμμές έχεις βάλει? 6. Αν βάλω 6 γραμμές, δηλαδή σε αυτό εδώ το σχήμα που έχω βάλει, που έχω κάνει, θα τα έχω χωρίσει σε έβδομα. Για να σε δω. 1, 2, 3, 4. Να έχεις και το σωστό, 5, παρά... 5. Να έχεις και το σωστό παράθυρο μπροστά, κουλουμάσει. Α, όχι, όχι. Πάλι είναι δεν σωστό, το είναι σωστό, είναι σωστό. Συγγνώμη, ναι, πάμε. Okay. Τι κοιτάς, όχι, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ναι. 7. Οκ, okay. Έκανα αυτό. Τράβηξα 6 γραμμές, το χώρισα σε 7. Σε 14 μου είπε στη μέση. Δηλαδή, αν θέλουμε να το χωρίσουμε σε μονό αριθμό, θέλουμε από τα κομμάτια που θέλουμε μείον 1. Ναι, θέλουμε ακριβώς. 9 κομμάτια. 6 γραμμές. 8 γραμμές. Ναι, γιατί την 8η στην ουσία την έχει. Συγγνώμη, την 1η την έχει ήδη σχεδιάσει. Είναι η δεξιά άκρη του παραλληλού. Και από την μία και από την άλλη. Ναι. Και σου λέω, το άλλο είναι. Έτσι όπως το κάνεις με τα δαχτυλάκια σου, έχει και από εδώ γραμμούλα και από εδώ γραμμούλα. Okay. Ναι. Στην ουσία μετράς τις εσωτερικές, ναι. Τα κενά ανάμεσα στα δάχτυλα. Ένα κενό, δύο ναι. Κενά, τρία κενά, τέσσερα κενά, πέντε κενά, έξι κενά. Mm-hmm. Απλά μην ξεχάσεις και αυτό εδώ πέρα το κενό ανάμεσα στα δύο χέρια. Λαλαλα. Και το μπρος πίσω, ε. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Τουλάχιστον μέχρι δέκατα ή μέχρι όγδοα μάλλον, μέχρι όγδοα, με ένα παραλληλόγραμμο και τα δάχτυλά σου, I sit you not. Είναι μεγάλο school hack, υποθέτω. Ωραία. Ωραία. Να σου πω, δεν έχουμε εδώ πέρα, είχαμε πει να θυμηθούμε λίγο τους μεικτούς αριθμούς. Α, και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι, θα πούμε για τους μεικτούς, το απόλυτο τίποτα. Και αυτό που πρέπει να βάλεις πιτσιρικά στο κεφάλι σου είναι ότι όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό είναι ένα πράγμα. Δεν είναι 6 πράγματα, δεν είναι 8 πράγματα, είναι ένα πράγμα. Άρα αυτά τα πράγματα τι είναι 6? Όχι. Είναι 6 έκτα. Δεν είναι πράγματα, είναι έκτα. Δηλαδή το αντικείμενό σου είναι αυτό, η πίτσα σου. Αυτά δεν είναι πίτσες, αυτά είναι, τι είπαμε, έκτα. Άλλο ουσιαστικό. Τα λένε έκτα, τα λένε έβδομα, δεν τα λένε πίτσες. Οκ. Okay. Πας πάντα για τον άσο, για το ένα αντικείμενο. Λοιπόν. Πάμε στη σύγκριση των γλαστών. Περίμενε, όχι, όχι, όχι. Θέλω τώρα, βλέπω την ερώτηση 7, ας πούμε, εδώ πέρα, πριν πας. Βρες ποιο μέρος του κιλού. 7, okay. Ναι, ποιο μέρος του κιλού είναι τα 100 γραμμάρια. Οκ. Okay. Να το κάνω κι εγώ στο δικό μου. Ω, παρακαλώ. Ναι, εδώ, ας πούμε, δεν μπορείς να χωρίσεις κάτι σε 1000 μέρη. Έτσι, εδώ είναι που θα πρέπει να πας με πράξεις. Για να δούμε και λίγο κλάσματάκια πιο σωστά. Οκ, okay, να τραβήξω γραμμή κλάσματος. Ναι. Ωραία, θέλω τα 100 γραμμάρια. Ναι. Όταν μου λέει ποιο μέρος, το μέρος το σημειώνω από πάνω ή από κάτω, νομίζω από πάνω, ε. Το μέρος είναι από πάνω, στον αριθμό. Ωραία, και το κιλό από κάτω. Ναι. Okay. Οκ, μέρος... πρέπει να το φέρουμε όλα σε γραμμάρια μου. Ναι. Οπότε... Ωραία, οπότε από κάτω να βάλω τα 1000 γραμμάρια και από πάνω να βάλω τα 100 γραμμάρια. Τα 100 γραμμάρια. Οπότε πρέπει να κάνεις, είναι στην ουσία τα 100 χιλιοστά του κιλού, τα 100 γραμμάρια. Μπορείς να το εκφράσεις και με άλλους τρόπους, αλλά... Αυτό. 100 χιλιοστά. Μπορείς να το φέρεις. Α, σε δεκαδικό. Ναι, είπαμε, απλοποιούμε, δηλαδή έχουμε δύο μηδενικά πάνω και δύο μηδενικά, μπορούμε να αφαιρέσουμε δύο μηδενικά από κάτω, άρα βγαίνει ένα δέκατο, το οποίο μας βγαίνει, είπαμε, ένας άσος με ένα δεκαδικό ψηφίο. Και το μηδενικό στο τέλος. Καλό είναι να τα κάνεις πάντα δέκατα. Ναι, ναι. Τα κλάσματα. Είναι okay. Αυτό που λέγαμε. Για κάνουμε και το άλλο, τα 250 γραμμάρια. Τα 250 γραμμάρια του κιλού, ε. Ναι, ναι. Τι okay. Μέρος του κιλού θα βάλω από πάλι γραμμάρια. Το 1000. Και από πάνω το 250. Τα 250. Stop! Κριτήριο διαιρετότητας. Τι είπαμε με το 25 και το 100. Και το 2,5 και το 10. Το 25 και το 4. Και το, ναι, το 25 και το 100 και το 4. Το 25 με το 100 συνδέονται με το 4. Άρα το 250 με το 1000 συνδέονται με το 40. Ή πολύ απλά μπορείς να απλοποιήσεις. Ναι. 25 εκατοστά. Άρα ένα τέταρτο, συγγνώμη. Ένα προς τέσσερα. Ένα τέταρτο. Ή 0,25.
Αυτά καλό είναι, είδες αυτό πάλι, το 25, το 100 και το 4, καλό είναι να τα αρχίσεις να τα αποστηθίζεις. Όχι να τα αποστηθίζεις σαν την ιστορία, να κάνεις τόσες πολλές φορές που να σου βγαίνουν. Να σου πω, Μιχάλη, να σου πω ένα κλάσμα που μπορεί να είναι η απόδοση ενός μαθητή σε ένα τεστ. Ένας μαθητής του Λυκείου έχει πάρει 90 στα 100. Θέλουμε να το κάνουμε, το ρωτάει η μητέρα του, πόσο πήρε στα 20. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Πρέπει στην ουσία να βρεις τι σχέση έχει το 100 με το 20 και αυτή τη σχέση να την αναπαράγεις για το 90. Άρα στην ουσία, μέθοδο των τριών πρέπει να κάνεις, έτσι. Μέθοδο των τριών. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο hack εδώ πέρα? Δεν ξέρω, αλλά κάτι μου λέει ότι θα μου πεις εσύ. Κοίτα να δεις, αν το κάνεις αυτό 20, θα έχεις διαιρέσει με το 5. Έχεις διαιρέσει δηλαδή το 100 με το 5. Ναι, στην ουσία μπορείς... Σημείωσε το κάτω από το βέλος σου. Κανονικά, βάλε διά 5. Βάλ' το. Διά 5. Η διαδρομή μας είναι διά 5. Οπότε πρέπει να κάνεις και το άλλο διά 5. Παρεπτόντως, αυτό το σύμβολο του διά δεν είναι ένα κλάσμα με δύο τελείες? Ναι. Άρα πρέπει να κάνεις την πράξη 90. Δεν είχα να ρωτήσει ποτέ. 18. Το οποίο το κάνεις, παιδί μου. Okay. Επίσης, εντάξει, εγώ για να το κάνω αυτόματα. Στο κεφάλι μου ξέρεις πώς θα το έκανα, φίλε. Τα 90 εκατοστά με τη μία απλοποιώ. Νούμερο 1 ένστικτο. Απλοποιώ. Άρα τα δύο μηδενικά, το μηδενικό του 90 και ένα από τα μηδενικά του 100 φεύγουν. Τα 90 εκατοστά μας κάνουν 9 δέκατα. Τα 9 δέκατα για να γίνουν μετά 20 τα πολλά που τα διπλασιάζεις. Άρα είναι 18-20. 2-9-18. Αυτό κάνω από ένστικτο όταν βάζω τις βαθμολογίες. Ναι, αυτό. Που είπες τώρα. Στα 100 λοιπόν, ναι, αυτό. Στην ουσία στα 100 το απλοποιείς και μετά το διπλασιάζεις. Να πάρα κάτω. Να σε πάω σε σύγκριση κλασμάτων. Σύγκριση κλασμάτων, ναι. Εδώ λοιπόν. Πρέπει να συγκρίνουμε κλάσματα. Να σε πάω κατευθείαν να συγκρίνεις δύο κλασματάκια. Ναι. Κατά προτίμηση 7 και 14. Άμα γίνεται να είναι 7 και 14, γιατί έχω έτοιμο το σχήμα. Βρήκα την άσκηση 2. Στην άσκηση 2 έχει να συγκρίνεις το 3-5 με το 5-7. Τα 3-5 με το 5-7. Με συγχωρείς, έκανα λάθος. Τα 3-7 με τα 5-7. Τα 3-7 με τα 5-7. Okay. Α, τέλεια. Έχω το σχήμα μου έτοιμο. Έχω αυτό λοιπόν. Εδώ πέρα θα βάλω τα 3-7 και εδώ πέρα θα βάλω τα 5-7. Περίμενε, κάτσε. Οπότε να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικά τετράγωνα. Ωραία. Έχω το χοντρό και το λεπτό. Ωραία. Τα 3-7 λοιπόν είναι μέχρι εδώ προφανώς. Και τα 5-7 είναι όλο αυτό. Είναι σαφές ότι τα 5-7 είναι μεγαλύτερα από τα 3-7. Τώρα πώς το κάνεις στο χαρτί, basically. Στο χαρτί, για να συγκρίνεις δύο κλάσματα, τι πρέπει να είναι, Δημήτρη? Τι πρέπει να είναι? Ομόνυμα. Ομόνυμα. Ναι, ομόνυμα. Okay. Πρέπει να έχουν κοινώς ίδιους παρανομαστές. Είπαμε. Ωραία. Θυμάσαι πριν που σου έλεγα ότι ένα ολόκληρο κομμάτι είναι η πίτσα και ένα ξεχωριστό από αυτά τα κομμάτια δεν λέγεται πίτσα, λέγεται έκτο. Από τη στιγμή που έχεις βάλει αυτό στο κεφάλι σου, ότι όλα αυτά ονομάζονται έκτα, πέμπτα, τρίτα. Πώς μπορείς να συγκρίνεις ένα έκτο με ένα χιλιοστό τρίτο? Είναι σαν να συγκρίνεις ομόνυμα. Ναι, αυτό. Αλλά δεν μπορείς να τα συγκρίνεις με τη μία, είναι σαν να συγκρίνεις μήλο και πορτοκάλι. Είναι διαφορετικές οντότητες. Αυτό είναι που πρέπει να βάλετε στο κεφάλι σας. Έλα να βάλουμε ένα πρόβλημα σε αυτό. Ναι, να μου συγκρίνεις τα 3-5 με τα 3-1. 3-5 με 3-1. Αυτό είναι. 3-5 με 3-1. Πρέπει να τα κάνουμε ομόνυμα, έτσι. Ωραία. Οκ. Okay. 3-5 με 3-1. Λοιπόν. 3-5 και 3-1. Τι ωραίο πεντάρι που έχω φτιάξει. Πρέπει αναγκαστικά να τα κάνουμε ομόνυμα. Οπότε κάνουμε τα υπέροχά μας καπελάκια. Περίμενε. 3-5 και 5-1. Και 3-1, συγγνώμη. Το πάμε λίγο παραδοσιακά και μετά να πούμε το life hack, έτσι.
Λοιπόν, 3 είναι 50. Βάζει το καπελάκι σου εδώ πάνω. Και εδώ πέρα πρέπει να βάλει τον αριθμό με τον οποίο πρέπει να πολλαπλασιάσει αυτά τα δύο κλάσματα. Έτσι. Για να σου γίνουν ομώνυμα. Να είναι και τα δύο. Δεν ξέρω αν θα είναι και τα δύο ένατα και τα δύο πέμπτα. Λογικά θα είναι και τα δύο τρίτο. Αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm. Λοιπόν, ο πιο απλός τρόπος είναι πολύ απλά αυτό το χιαστή. Αυτός ο αριθμός πάει εδώ και αυτός ο αριθμός πάει εδώ. Έτσι. Και μετά, με αυτόν τον αριθμό πολλαπλασιάζεις αυτούς τους δύο και με αυτόν πολλαπλασιάζεις αυτούς τους δύο. Άρα να σου κάνω εγώ τις πράξεις εδώ πέρα. Για πες μου. 27, εδώ πάνω. 27, 45 και 15. 45. Πέμπτα. Okay. Okay. Το μεγαλύτερο είναι αυτό. Άρα τώρα μπορούμε να διακρίνουμε, έτσι. Κανονικά, ναι, οι παρανομαστές, παιδί μου, είναι ίδιοι, είναι ομόνυμα, είναι ίδιες οντότητες. Είναι και τα δύο 45. Οπότε το μεγαλύτερο τσιγκελώνει το μικρότερο, άρα το 27 τσιγκελώνει το 15. Να κάνω το 4-5 με το 8-12 έτσι όπως μου είπες, ή να το κάνουμε με school hack. Καταρχάς, το προηγούμενο να πούμε κάτι. Ένα τελευταίο school hack για την προηγούμενη πράξη. Τα 3 πέμπτα και τα 3 ένατα. Ή ας πούμε τα 5 έκτα και 5 έβδομα. Λοιπόν, όταν έχεις δύο κλάσματα για να συγκρίνεις που έχουν ίδιο αριθμητή και διαφορετικό παρανομαστή, μπορείς να κάνεις το εξής. Μπορείς να τα φανταστείς καταρχήν στο κεφάλι σου. Σου λέει, έχουμε εδώ πέρα τον ίδιο αριθμό έκτων και τον ίδιο αριθμό έβδομων. Οπότε στην ουσία πρέπει να βρούμε ποιο από τα δύο κομμάτια είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, το ένα έκτο είναι μεγαλύτερο ή το ένα έβδομο. Ποια πίτσα. Ποιο έχει το μεγαλύτερο παρανομαστή. Ναι. Ωραία. Οπότε, φαντάζεσαι. Είναι... Ναι, φαντάζεσαι. Το μικρότερο λοιπόν, ναι. Κομμάτι. Φαντάζεσαι μια πίτσα. Φαντάζεσαι μια πίτσα χωρισμένη σε 6 κομμάτια και μια πίτσα χωρισμένη σε 7 κομμάτια. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις θα φας περισσότερη πίτσα. Εγώ, Μιχάλη, όταν είχα τέτοιους αριθμούς, επειδή δυσκολευόμουν γιατί το 6 και το 7 που έβαλες είναι αρκετά κοντά, τα έκανα με πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Δηλαδή, αν ο αριθμητής ήταν ίσος, έλεγα μία πίτσα με 6 κομμάτια ή μία πίτσα με 24 κομμάτια. Για να φανταστώ την πίτσα με πάρα πολύ μικρότερα κομμάτια. Μια φλιδίτσα είναι το 24ο, ναι, παιδί μου. Οπότε, κοινώς, όταν έχεις δύο κλάσματα λοιπόν που έχουν ίδιο αριθμητή, πολύ απλά συγκρίνεις τους παρανομαστές. Αυτός με το μεγαλύτερο παρανομαστή σημαίνει ότι είναι χωρισμένο σε πολύ μικρότερες φετούλες. Σε πολύ περισσότερες φετούλες. Άρα... Είχες εκεί το 5 έκτα δηλαδή και το 5 έβδομα. Άρα το μικρότερο κλάσμα θα είναι το 5 έβδομα. Exactly. Άρα το 5 έκτα τσιγκελώνει τα 5 έβδομα. Είναι... Για πάμε να μου κάνεις και αυτό το τελευταίο. Βεβαίως. 4 πέμπτα, 8 δωδέκατα. Με τη μία μπορώ να σου πω ότι το 4 πέμπτα θα το έκανα 8 δέκατα καταρχήν. Με τη μία, σαν ένστικτο. Για να... Θα το έκανα και 8. Okay, να το κάνω 8 δέκατα. Το πρώτο μου το ένστικτο. Από κάτω τι θα το έκανε. Το ένστικτο στα κλάσματα το πρώτο λοιπόν είναι. Εντάξει, προφανώς να ταιριάξω τους παρανομαστές, αλλά άμα οι παρανομαστές δεν ταιριάζουν εύκολα και γρήγορα, δεν ντροπή να ταιριάξει και τους αριθμητές. Εγώ το επόμενο θα του έκανα απλοποίηση, Μιχάλη. Δηλαδή. Θα το έκανα δηλαδή. Είναι με το 4, ναι, πόσο βγαίνει 2, αυτό. 2 έκτα. Με το 4 είναι 2 τρίτα. Ναι. Να βλέπεις. Εντάξει, τώρα να σου πω, αρχίζω και λέω κάποια πράγματα στους μαθητές. Το 1 τρίτο, άμα χωρίσει το 10 δια 3, βγαίνει 3,33. Ναι. Δηλαδή το 1 τρίτο είναι 0,33. Τα 2 τρίτα... Είναι 66,6, ναι, ναι, ποσοστό, έτσι, 0,67. 0,67, ναι. Το ένα που έχεις γράψει εσύ είναι 0,8, το άλλο είναι 0,67, 6. Εγώ το έχω έτσι στο μυαλό μου από τα παιδιά του Λυκείου, που συνεχώς τα κλάσματα τα κάνουμε δεκαδικά. Και συναντάμε πολύ συχνά τα τρίτα, τα τέταρτα. Τα τρίτα και τα τέταρτα, νομίζω, και τα πέμπτα πρέπει να τα βάλουμε στο μυαλό μας. Τα πέμπτα να τα κάνουμε δέκατα, τα δεύτερα να τα κάνουμε δέκατα και τα τρίτα και τα τέταρτα να τα μάθουμε απ' έξω. Δηλαδή, το 1 τέταρτο 0,25, τα 2 τέταρτα 0,5, τα 3 τέταρτα 0,75. Α, με αυτή την έννοια. Ναι, ναι, ναι. Σιγά, αυτό πρέπει να το μάθεις όμως για να το μάθεις απ' έξω. Στην ουσία δεν το αποστηθείς, φίλε. Αυτό το μαθαίνεις από εμπειρία.
Πρέπει να λιώσεις σε ασκήσεις τέτοιου τύπου. Αυτό πρέπει να λιώνεις στις ασκήσεις. Ναι, όχι να το μάθεις ως θεωρία. Ναι, αλλά κάθε φορά η διαφορά ποια είναι. Όταν θα συναντάς 25άρια, 100άρια, 4άρια, μη βγάζεις το κομπιουτεράκι. Κάτσε, κάτσε ένα λεπτό και κάν το όπως το λέει ο Κουλουμάσης. Ωραία. Για να μπει στην εμπειρία σου. Αλλά γενικά, όπως βλέπετε, οι χακεριές για την σύγκριση, παύλα πρόσθεση, παύλα αφαίρεση κλασμάτων, αλλά ειδικά για τη σύγκριση, για να συγκρίνεις κλάσματα μέσα στο κεφάλι σου, υπάρχουν πολλές χακεριές. Αυτό με το μικρότερο αριθμητή. Αυτό με το μεγαλύτερο παρανομαστή είναι το μικρότερο. Ή πολύ απλά κάνει αυτό που κάνει ο Δημήτρης. Από μνήμης και συγκρίνει τους δεκαδικούς. Όλα τα τρίξ ισχύουν. Αυτό χρειάζεται να το δείξει και ο. Σιγά σιγά να το βάλεις εσύ, να κάνεις πρακτική εσύ στο χαρτί σου. Ναι, και να βρίσκεις τέτοιους. Να δεις ποια χακεριά σου ταιριάζει εσένα. Χρειάζεται τέτοια πράγματα και να μαθαίνεις απ' έξω κάποια πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται να ξέρεις το κλάσμα των τετάρτων. Χρειάζεται να τα ξέρεις σε δεκαδικό. Πιο μετά. Θα τα χρησιμοποιήσεις. Θα τα χρησιμοποιήσεις. Okay, να σου βάλω άλλη μία-δύο από εδώ. Θες να συνεχίσουμε. Ναι, βάλε μου άλλη μία. Ναι. Ωραία. Να σου πάω στην 3, στην 4. Η 6. Να βάλεις τη σειρά τα κλάσματα. Την 5. 5. Την 5. Να βάλεις τη σειρά τα κλάσματα. 3 πέμπτα, 8 δεκαπέμπτα, 5 δέκατα, 20 δεκαπέμπτα και 7 πέμπτα. Αυτό όποιοι έχουν. Ναι. Κρυφτό, νομίζω ότι έχουν μια ευκολία με αυτά τα νούμερα. 5-10-15, ναι. 5-10-15. Οπότε, στην ουσία πρέπει να τα κάνω όλα 300. 300. Προς 30. Αυτό τώρα, τι έκανες στο μυαλό σου και το βρήκες. Ναι, σωστά, έχεις ένα δίκιο. Στην ουσία παίρνεις το μεγαλύτερο παρανομαστή, έτσι, το μεγαλύτερο από όλους, που είναι τα 15. Οκ. Okay. Και βλέπεις. Έλατε, φίλε, το έκανα. Όπα, άνοιξε την κάμερα στο Messenger. Το έκανα από ένστικτο, ρε φίλε. Θα την ανοίξω απλώς. Μάλλον με παίρνουν ένα αγωνίως τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί, και είχα βάλει και τις ειδοποιήσεις off. Okay. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα την ανοίξω μόλις. Λοιπόν, με βλέπεις εδώ. Σε βλέπω στο PC, μην αγχώνεσαι. Οκ. Ξέρεις τι, μπορώ να τα κάνω, ας πούμε, τα 3 πέμπτα, με τη μία μου έρχεται να τα κάνω 6 δέκατα, κατευθείαν. 6 δέκατα, 5 δέκατα, 8 δεκαπέμπτα, συγγνώμη, στη μέση, 20 δεκαπέμπτα και 14 δέκατα. Οκ. Okay. Από εδώ, λοιπόν, πήγα εδώ. Κάνες δέκατα και δεκαπέμπτα, έτσι. Τώρα έχω δέκατα και δεκαπέμπτα. Τώρα πρέπει να κάνω το 10 και το 15 ίδιους. Το 10 και το 15 λοιπόν, πού συναντιούνται. Στην ουσία πρέπει να βρω λοιπόν αυτό που λέμε έφτασε η στιγμή. Δεν μπορώ να το αποφεύγω άλλο. Έφτασε. Πρέπει να το πεις. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Το μισό. Κοινό πολλαπλάσιο. Συναντιούνται. Να ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι καλοί στα μαθηματικά το μισούμε. Γιατί μας εμποδίζει να κάνουμε τις μπακαλιές μας. Αλλά χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή. Η μπακαλιά που έκανες πάντως ήταν ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Αυτό ακριβώς. Εγώ το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, παιδιά, στα σχολικά μου χρόνια το βρίσκα έτσι. Αλλά άμα θέλετε να το κάνετε με τη μέθοδο, πολύ ευχαρίστω εννοείται κάντε το με τη μέθοδο. Αλλά να σου δείξω λίγο τον τρόπο σκέψης μου. Οπότε. Ναι. Το πρώτο ένστικτο λοιπόν είναι να ταιριάξει τους παρανομαστές. Συγγνώμη. Είναι και καθρέφτης που να πάρει. Το πρώτο σου ένστικτο είναι λοιπόν να ταιριάξει τους παρανομαστές. Άρα το πιο εύκολο είναι να κάνεις τα πεντάρια δεκάρια. Τα πολλαπλασιάζεις επί δύο και γίνονται δεκάρια. Τώρα πρέπει να κάνεις τα δεκάρια δεκαπεντάρια. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κοίταξε. Μεταξύ μας γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, αν για παράδειγμα. Άμα τα πολλαπλασιάσω επί 1,5, είναι ντροπή. Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε κάτι που λέγεται μαθηματικά πρώτης γυμνασίου. Όχου! Εντάξει. Fine! Λες και το να μάθεις απ' έξω, ρε φίλε, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και όλη τη διαδικασία είναι το ίδιο, ξέρεις, δεν είναι το ίδιο δύσκολο. Anyway. Οπότε, πρέπει αναγκαστικά, εδώ πέρα, δεν γίνεται να το κάνει το 10-15. Οπότε παίρνεις το 15 σου, παίρνεις το μεγαλύτερό σου και αρχίζεις και το διπλασιάζεις. Ψάχνεις να δεις στην ουσία πού συναντιέται η προπαίδεια του 10
η προπαίδεια του 5 και η προπαίδεια του 15. Οπότε, άρα λες 15 επί 2, 30. 30. Για κάτσε να δω, τα δεκάρια φτιάνουνε. Ναι, συναντιέται με την προπαίδεια του 10. Η προπαίδεια του 10 είναι 10, 20, 30, να το. 30. Φτάσαμε. Αντίστοιχα... Άρα το 1 επί 2. Ναι, και μπορούσα να το κάνω και πιο πριν εδώ πέρα, έτσι. Μπορούσα να πιάσω την προπαίδεια του 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 10, ναι, 30. Οπότε στην ουσία τα κάνω... Επί 6 το 1 έπρεπε να κάνεις. Ναι. Στην αρχή θα ήταν επί 6... Το άλλο επί 2 και το άλλο επί 3. Οπότε, εν τέλει, έχουμε τα 6 δέκατα γίνονται 3-6, 18 τριακοστά. Τα 8 δεκαταπέμπτα διπλασιάζονται για να γίνουν τριακοστά, οπότε γίνονται 16. 16 τριακοστά. 15 τριακοστά. 40 τριακοστά. Και 3-14 πόσο κάνει, κουλού. 3-4-12. 3-14, 3-4-12, 30-42. 42, μπράβο, ευχαριστώ. Okay. Και τώρα λοιπόν είναι όλα 300. Από τη στιγμή που είναι 300, σημαίνει ότι είναι όλα πορτοκάλια. Είναι όλα μήλα, είναι όλα ίδια οντότητα και μπορούμε. Τώρα νομίζω ότι είναι εύκολο να το κάνεις. Ναι. Και επίσης τώρα βλέπω μια κενή οθόνη, Δημήτρη Κουλουμά. Τι συμβαίνει. Άνοιξε την κάμερά σου. Κενή οθόνη. Οκ. Okay. Είναι από τις πολλές εναλλαγές. Τώρα. There we go. Ναι, τέλεια. Να σε πάω λίγο παρακάτω. Βεβαίως. Ταξίδεψέ με πιο κάτω. Ωραία. Ωραία. Θα σε πάω στο επόμενο που είναι πολλαπλασιασμός, διαίρεση, πρόσθεση μάλλον πρώτα. Πρόσθεση κλασμάτων. Ναι. Θέλω να πας να κάνεις, να τα προσθέσουμε κιόλας. Να πάρεις το παράδειγμα 3, θέλω τη διαφορά και το άθροισμα του 3 δωδέκατα και 7 εικοστά. Περίμενε, μισό λεπτό. Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός κλασμάτων. Παράδειγμα τι. 3 δωδέκατα και 7 εικοστά. Κάτσε να στο γράψω. Ναι, yes please. Βάλ' τον πίνακά σου. Θέλω το 3 δωδέκατα. Δεν σε βλέπω. Συν. Δεν βλέπω, το screen share σου. Κάνε screen share. Αυτά έχουν τα live, κυρίες και κύριοι. Ο Μιχάλη, εδώ πέρα θα το δεις τώρα, με συγχωρείς. Τόση ώρα δεν έβλεπες τι έκανα. Όχι, αλλά τόση ώρα μιλάγαμε κιόλας και έδειχνα το δικό μου, οπότε μην αγχώνες. Okay, το... γι' αυτό μου λέγες. Το e-paper σου θέλω. Λοιπόν, τρία, τώρα το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φίλες, αυτό δεν θα πάω καν... Τρία, δεκατά. Ναι. Και πλην 7, 20. Ωραία. Αυτά τα δύο θέλουμε. Λοιπόν, καπελάκια, φίλε. Βάζω, μα το Θεό, από το να κάθομαι να βρίσκω ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, προτιμώ χίλιες φορές να βάλω στο πρώτο κλάσμα καπελάκι 20 και στο δεύτερο κλάσμα καπελάκι 12. Θα κάνω παραπάνω πράξεις, αλλά τουλάχιστον δεν θα χρειάζεται να βρίσκω... Τι δεν κάνεις. Γιατί δεν κάνεις το 12 επί 2. Α, να κάνω αυτό που έκανα πριν. Ωραία. Το 20, να συγκρίνω στην ουσία την προπαίδεια 200, του 12. 240. 12 επί 24, 3, 12, 36, 4, 12, 48, 5, 12, 60. Όπα, 60. Το 60 τελειώνει σε 0 και το 20 τελειώνει σε 0. Άρα παίζει να διαιρούνται μεταξύ τους. Και όντως, sure enough, πάμε για την προπαίδεια του 20, 20, 40, 60. Το βρήκαμε. Άρα πρέπει... Πόσες φορές έκανες το 15, άρα είναι 15, 60. Κάτσε ρε, μαθαρίμαστε. Κάτω λίγο, βάλε και ένα ενδιάμεσο βήμα δικαί μου. Α, οκ. Okay. Επειδή τα είπες, γι' αυτό. Περίμενε. Στο πρόχειρό σου κάνεις αυτό. Οκ. Okay. Με το που βρήκες ότι είναι το 60, βάζεις το 60 σου εδώ. Πρώτο. Δεν ξέρω τι θα βρω, αλλά σίγουρα θα είναι 60. Οκ. Okay. Οπότε... Χαλή, το πρώτο είναι 12, ε. Χαλή. Τι, το πρώτο, το παρονομαστής, ο παρονομαστής ο πρώτος είναι 12. Συγγνώμη. Ναι, είδες, λάθη αφήματας. Αυτά είναι. Όταν παρουσιάζεις και live εκπομπή, γίνεσαι χειρότερο στα μαθηματικά. Οπότε, το 12 για να γίνει 60, με τι το πολλαπλασιάσαμε? 5-12. Επί 5. Επί 5. Άρα, επί 5. Το 20... Επιμένεις εκεί στα καμελάκια, ε. Ναι, το 20 για να γίνει 60, με τι το πολλαπλασιάσαμε? Με 3. Επί 3. Επί 3.
Και τώρα κάνεις 3-5, 15, 3-7, 21. Άρα 15 και 21 μας κάνει 36 προς 60. 36-60. Το οποίο βέβαια, με την προπαίδεια του 6, απλοποιείται. Εδώ βρωμάει ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, άμα έχεις μάθει λίγο απ' έξω την προπαίδεια, ζέχνει ότι απλοποιείται με το 6. 6-6-3, το πάνω 6-6-36 και κάτω 6-10-60. Άρα... Έξι δέκατα. Πουντό. Να το. 6/10. Οκ. Okay. Το οποίο μπορείς να το κάνεις 3/5. Αν είσαι βλώρος. Αλλά όταν έχουμε δέκατα, εγώ το κρατάω στο δέκατα. Οκ. Okay. Τώρα η αφαίρεση νομίζω ότι θα μας βγει εδώ πέρα που επιλέξαμε αρνητική. Είναι οι ίδιοι αριθμοί. Ναι, οι ίδιοι αριθμοί. Για να δω πόσο προέκυψε, 15-21. Ναι, δεν πειράζει. Σκύπαρε. Θα φτάσουμε και στους αρνητικούς, παιδιά, πιο μετά. Okay. Θα προκύψουν πιο μετά. Πάμε λίγο τώρα. Έτσι είναι λοιπόν η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση κλασμάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τους ίδιους παρανομαστές. Πρέπει να τα κάνεις ομώνυμα. Τώρα με ποιο τρόπο θα τα κάνεις, φίλε, παίξε και βρες ποιος σου κάνει περισσότερο. Θα σε πάω σε πολλαπλασιασμό κλασμάτων και μάλιστα θα σε βάλω λίγο στα δύσκολα σε ένα πραγματικό δεν πρόβλημα. Δεν υπάρχουν δύσκολα. Αυτό είναι το γάμα. Ο πολλαπλασιασμός κλασμάτων, παιδιά, εκεί που λες πω, άμα ήταν τόσο δύσκολη η πρόσθεση και αφαίρεση, σκέψου πώς θα είναι ο πολλαπλασιασμός. Nope. Μπορείς να πολλαπλασιάζεις ετερόνυμα κλάσματα, το οποίο απλά σε λυτρώνει. Ωραία. Πρόσεξε, Μιχάλη. Έχω 252 μαθητές. Ναι. Τα 5 ένατα των μαθητών είναι αγόρια. Ναι. Πόσα είναι τα αγόρια και πόσα τα κορίτσια. Ωραία. Αυτό είναι το πιο κλασικό... όταν λοιπόν σου λένε ότι τα 5 ένατα του τάδε... Για να βρεις τα 5 ένατα του τάδε, πρέπει πολύ απλά να πολλαπλασιάσεις τα 5 ένατα με το τάδε. Τα 5 ένατα του 252 ισούται με 5 ένατα επί 292. Οπότε, γιατί μας έβγαλες το τετράδιο. Συγγνώμη. Άρα, το 5 ένατα του 252... Τι είναι αυτό που έγραψες, τι είναι αυτό το έσχος. Α, νόμιζα ότι έγραφες μεικτό αριθμό. Α, εντάξει, λέω κι εγώ. Όχι, δεν γράφω τέτοια πράγματα. Είναι 5 επί 2, 10, 5, 5, 25 και 1, 11, 5, 2, 10 και 1, 11. Ναι. Έτσι, να θυμίσουμε, παιδιά, εδώ πέρα. Είναι 5 επί 250, αποκλείεται να είναι τόσο, Μιχάλη. Είναι 5, 5, 25, 5, 2, 10 και 1, 5, 5, 25 και 1, 26. Με συγχωρείς, έχω κάνει λάθος. Δεν γράφεις τα κρατούμενά σου, φίλε Κουλούμας. Δεν σημειώνεις τα κρατούμενά σου, γι' αυτό κάνεις λάθος. Έχω στο μυαλό μου την κάμερα του Messenger. 5, 5, 25, 5, 2, 10, 5, 5, 25 και 1, 26, 2 τα κρατούμενα, 5, 2, 10 και 2, 12. Άρα είναι 1260 διά 9. Και ποιο ήταν το λάθος σου, Κουλουμάση, χημική επαγγελματία. Δεν έγραψε τα κρατούμενα. Exactly. Τα κρατούμενα. Βλέπετε τι εννοούμε. Δεν είπαμε ότι όλοι κάνουμε λάθη. Ναι, όλοι κάνουμε λάθη. Απλά είναι υπέροχο παράδειγμα γιατί το λέγαμε πριν ότι και ο καλύτερος μαθητής το κάνει. Ορίστε. Καθηγητής χημίας το έκανε. Καθηγητής το κάνει. Okay. Ναι, ναι. Τα κρατούμενα, παιδιά. Τα κρατούμενα και τα μάτια σας. Και επίσης, 1269. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ένα ενδιάμεσο στάδιο, ρε παιδί μου, σε όλες αυτές τις πράξεις, πάντα παιδιά, έτσι, εδώ πέρα. Άμα κολλήσεις, πολλαπλασιάζει τα πάνω και πολλαπλασιάζει και τα κάτω. Πάντα να τα εκφράζεις ως πρώτα. Γιατί αν έπρεπε αντί για πολλαπλασιασμό, ας πούμε, να κάνεις διαίρεση. Άμα πρέπει να κάνεις διαίρεση, πρέπει να φλιπάρεις το δεύτερο κλάσμα. 5 ένατα δηλαδή. Ελπίζω να με βλέπετε. Επί 1 προς 2, 5, 2. There we go. Λοιπόν, Δημήτρη Κουλουμάση, εδώ. Ναι, ναι. Με μία ματιά μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε απλοποίηση. Άργησες. Είπαμε μία ματιά. Όχι. Δεν βρίσκω κάτι. Ξέρεις γιατί. Γιατί χρειάζεσαι. Εδώ είναι που μπαίνουν πάλι τα κριτήρια διαιρετότητας. Με το που βλέπεις 5. Έβλεπα το 2. Αυτό. Το 2. Ναι. Όχι. Με το που βλέπεις 5, τι ψάχνεις από κάτω. Το 5 τι διαιρεί. 0 ή 5.
0 ή 5. Από τη στιγμή που δεν βλέπεις λίγον ψηφίο 0, εδώ ή εδώ, ή λίγον ψηφίο 5, τελείωσε. Δεν γίνεται απλοποίηση. Κάνεις τις πράξεις, τελειώνεις, παραδίδεις το γραπτό σου. Εκτός κι αν έχει άλλη άσκηση μετά, οπότε καλό είναι να κάτσεις να λύσεις και την τέταρτη. Να γυρίσεις και την πίσω σελίδα, Μιχάλη. Ναι, βεβαίως. Okay. Πάμε παρακάτω, πάμε λίγο, γιατί πάμε πάλι σιγά-σιγά. Τι κάναμε την ώρα μας. Οκ, okay, 140 είναι οι μαθητές, οκ, okay, τα αγόρια, οπότε 112 τα κορίτσια βγαίνει. Ναι, ωραία. Επίσης, τα κορίτσια μπορούσες να τα βρεις, λέγοντας αφαιρώντας. Ότι από τη στιγμή, αντί να αφαιρέσεις, να κάνεις την αφαίρεση στο κλάσμα. Να πεις, από τη στιγμή που τα... Βάλε λίγο το χαρτί πάλι πίσω να το βλέπω τα παιδιά. Alt και Tab. Ή έχεις Mac, οπότε ναι. Λες, από τη στιγμή που τα 5-1 είναι τα αγόρια και αυτός μας ζητάει τα κορίτσια. Μισό. Τα 4-1. Exactly. Γι' αυτό και... Έτσι. Γι' αυτό και συμφέρει να κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Με τη μία. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο όμως... Όχι να το κάνεις στην αρχή, κάνε το physically και μετά κάνε το στο μυαλό σου για να έχεις τα concept στο κεφάλι σου. Έτσι. Mm-hmm. Χρωματίζεις τα 5 ένατα. Άρα τι σου ζητάει να βρεις η άσκηση. Τα 4 ένατα. Εδώ. Κατευθείαν. Λες, δεν ψάχνω τα 5 ένατα, ψάχνω τα υπόλοιπα ένατα. Πόσα είναι τα υπόλοιπα ένατα. 4. Okay. Και κάνεις κατευθείαν τον πολλαπλασιασμό με 4 ένατα. Και τη μία αφαίρεση την κάνεις πολύ πιο εύκολη στο κεφάλι σου. Το μεταξύ, δύο ασκησάκια. Όταν τελευταία. Το μακαβόρι είναι σαν ανθρακορίχος, φίλε. Δεν ξέρω γιατί. I voted. Βγάζει το χέρι. I voted. Ρωτήστε τους γονείς σας για το τι σημαίνει αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, δώσ' μου την άσκηση, είμαι έτοιμος. Παλιό, οκ. Okay. Λοιπόν, την άσκηση 2, τη βλέπεις? Υπολογίστε τα γινόμενα 3 επί 3 τέταρτα. 9 τέταρτα. Θέλω να μου υπολογίσεις, όχι το 3 επί 3 τέταρτα, θέλω να μου υπολογίσεις το 7 επί 10 δέκατα τέταρτα. Οκ. Okay. 7. Ναι. 7 επί 10 δέκατα τέταρτα. Ναι, κανονικά πρέπει να το κάνω 7 πρώτα επί 10 δέκατα τέταρτα, δηλαδή 70 δέκατα τέταρτα, δηλαδή... Και μετά να πρέπει να κάνω διαιρέσεις. Αλλά ανταυτού... Θα κάνουμε την αγαπημένη μας απλοποίηση, η οποία προς το παρόν είναι ο star αυτής της εκπομπής. Ναι, ναι, ναι. Ο star είναι η απλοποίηση. Να κάνουμε το 7 δια το 14 εδώ πέρα. Ναι. Το 7 στον εαυτό του χωράει 1, οπότε δίπλα στο 7 χρησιμοποιώνεις άσο. Ωραία. Και στο 14 χωράει 2. By the way, παιδιά, αυτή είναι η πρόταση που επαναλαμβάνετε στο κεφάλι σας όταν το κάνετε και μέσα στο μυαλό σας, έτσι. Πάμε πάλι. Είσαι εδώ. Αντίστοιχη απλοποίηση. Πάντα. Διαγράφεις το 3. Με το που το διαγράφεις, τι σημαίνει αυτό? Ότι στον εαυτό του 1. Και μετά στο 9, 3. Οκ. Okay. Οπότε μας κάνει... Τελευταίο προβληματάκι, Μιχάλη. Πόσο μας βγήκε τελικά, 10 δεύτερα, δηλαδή 5, έτσι. Ναι, ναι. Ένα τελευταίο προβληματάκι για να το... Για να τελειώσουμε και με τον πολλαπλασιασμό και με τη διαίρεση πλασμάτων, mm-hmm. Να σου βάλω ένα πραγματικό πρόβλημα. Είναι το νούμερο 7 εδώ πέρα. Λέει ο Κώστας ήπιε τα 2 τρίτα από ένα μπουκάλι που περιέχει αναψυχτικό 1 επί 1 δεύτερο του λίτρου. Όχι, 1 και 1 δεύτερο του λίτρου. Θα φτάσουμε και εκεί. Πόσα λίτρα αναψυχτικού είναι? Δεν είναι 1 και 1 δεύτερο. Είναι 1 επί 1 δεύτερο. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πέρα η άσκηση σου λέει 1,5 λίτρο. Το 1,5 λίτρο. Α, εννοείς ότι μικτός. Είναι ένα και ένα δεύτερο. Okay. Να σου πω. Άρα να την αλλάξουμε λίγο εδώ πέρα, γιατί μπορεί στο e-book να μην φαίνεται καλά. Αλλά εδώ πέρα, πόσο είπαμε ότι είπε ο Κώστας? Μισό. Τα 2/3, αν δεν κάνω λάθος. Μισό. Ας βάλουμε το δικό μας. Θα βάλουμε το δικό μας. Έλα, το βρήκα. 2/3, ναι. Έλα. Λοιπόν, άρα έχουμε τον Κώστα που ήπιε τα 2/3 από το 1 και 1 δεύτερο. Ναι. Θες, του λίτρου. Ναι, ναι. Ωραία. Είτε ήπιε τα 2/3 του μπουκαλιού από το 1 και 1 δεύτερο του λίτρου. Ναι. Δηλαδή από ένα μπουκάλι μεγάλο αναψυκτικού, του 1,5 λίτρου,
Υπήρχε τα 2 τρίτα. Στην ουσία πρέπει να κάνεις πολλαπλασιασμό. Είπαμε, για να βρεις το τάδε κλάσμα της τάδε ποσότητας, πρέπει να πολλαπλασιάζεις το κλάσμα επί την ποσότητα. Οπότε πρέπει ωραία, να κάνουμε... το ένα και ένα δεύτερο πώς θα το κάνουμε. 2 τρίτα επί. Ένα και ένα δεύτερο, το οποίο μας κάνει 1,5. Το γράψεις σαν 1,5. Όχι. Για να παίξουμε με κλάσματα, καλύτερα να τα κάνουμε ομώνυμα. Έτσι κάνεις δύο μια δεύτερα, πρόσθεση. Δηλαδή. Έτσι. Ο άσος είναι 2 δεύτερα, συν 1 δεύτερο. Άρα το μπουκάλι μας είναι 3 δεύτερα του λίτρου. Άρα, ωραία. 2 τρίτα επί 3 δεύτερα. Αυτό, άσος, αυτό, άσος, αυτό, άσος, αυτό, άσος. Μην ξεχνάτε, παιδιά, αυτά είναι άσια, όχι μηδενικά. Άρα μας κάνει 1 λίτρο. Μ' αρέσει που έγραψα το λίτρο full λέξη. Okay. Να σου πω κάτι. Σαν πρακτική αριθμητική, τι θα έκανες? Πρακτικά. Τα δύο τρίτα. Πρακτικά, το... ναι. Τα δύο τρίτα του 1,5. Ξέρω, ναι. Ξέρω απ' έξω ότι τα δύο τρίτα του 1,5 είναι το 1. Αλλά για πες εσύ. Για πες μας την μπακαλιά σου. Okay. Θα έπαιρνα το 1,5 και θα το έκανα τρεις φορές επί μισό. Α, ναι, είναι τρεις. Και θα έπαιρνα τα δύο τα τρία. Είναι 3 επί 0,5. Ναι, το 1,5 λίτρο είναι 3 μισό λίτρα μπουκάλια. Ναι, ναι. Από αυτά τα 3 μισό λίτρα μπουκάλια, ο Κώστας ήπιε τα 2. Βέβαια, άμα σου είχε πει ότι ο Κώστας ήπιε τα 2 έκτα, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Το έκανα ένα τρίτο μπουκάλι. Ναι, οκ, okay, τα 3. τα 5 έκτα, εντάξει, τα 5 έκτα. Τα 5 έκτα, οκ. Okay. Σου είπα όμως ότι το 1 τρίτο και το 2 τρίτα το χρησιμοποιείς συνεχώς στη ζωή σου. Σωστό, σωστό. Ωραία λοιπόν, αυτά είναι με τα κλάσματα, νομίζω. Τα καταφέραμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μία πρώτη έτσι γεύση, ναι, από την εισαγωγή των μαθητών της πρώτης γυμνασίου για κλάσματα, προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις και πράξεις. Ναι, και πράγματα που... κοινά πολλά πλάσματα, ναι, στους κοινούς διαιρέτες, νομίζω τα καλύψαμε. Ναι, δεν ξέρω αν σας είπαμε πράγματα που δεν ξέρατε, ρε παιδί μου. Εντάξει, τα πιο πολλά. Αυτά τα ξέρει και ο κόσμος και από την καθημερινή του εμπειρία, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τα κάνει και χωρίς να ξέρει ότι τα κάνει. Δεν υποκαθιστούμε τον καθηγητή σε καμία περίπτωση. Δεν το παίζουμε μαθηματική, έτσι. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, ένα τελευταίο. Να δείξουμε τις χακεριές. Ναι, να δείξουμε τις χακεριές. Και μία από αυτές, παιδιά, μην απασχολήστε την πολύτιμη θεά ουσία σας για αυτήν εδώ την αηδία. Το μεικτό. Αυτή εδώ η αηδία λέγεται μεικτός αριθμός και διαβάζεται ως 1 και 1 τρίτο. Okay. Το οποίο στην ουσία είναι 3 τρίτα και 1 τρίτο, άρα 4 τρίτα. Okay. Και είναι ένας τρόπος να εκφράζεις, όπως είδατε στην εκφώνηση, το 1,5 μπουκάλι, το 1 και 1 δεύτερο. Okay. Μικτούς αριθμούς δεν θα συναντήσεις κυριολεκτικά πουθενά στον πλανήτη, εκτός από τα μαθηματικά γυμνασίου του ελληνικού κράτους. Κυριολεκτικά. Εντάξει, τώρα άστα, δεν ξέρω τώρα αν θα τα συναντήσεις, είναι μια χαρά. Τα πέτα. Μαθηματικά γυμνασίου του ελληνικού κράτους. Ναι, απλά οι μεικτοί αριθμοί, φίλε, πέτα τους. Κάθε φορά που άρα βλέπεις... αυτό που είδαμε ήταν ένας μεικτός αριθμός και εμείς το μετατρέψαμε σε μια πρόσθεση δύο, ναι, κλασμάτων. Κάθε φορά που βλέπεις λοιπόν μεικτό αριθμό, με τη μία βλέπεις το νούμερο εδώ πέρα, πρέπει να τους κάνεις ομώνυμα κλάσματα. Δηλαδή, 8 και ένα δεύτερο. Πρώτον, μπορεί να το μπλέξεις με γινόμενο, οπότε γι' αυτό η αριθμή μεικτή είναι, μην πω γιατί είναι. Okay. Οπότε με τη μία το κάνεις 8 συν 1 δεύτερο και το βάζεις σε μια παρένθεση. Okay. Okay. Αυτό. Πέτα τους μεικτούς αριθμούς από το παράθυρο, είναι άχρηστη. Και απλά αντικατέστησε έτσι με μια υγιέστατη πρόσθεση. Γι' αυτό έτσι έκανα μια τρίπλα για να μην αρχίσεις αυτό το τελευταίο που έλεγες, την άσκηση, και πήγα και στο έγραψα 1 συν 1 δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, okay, το. Συγγνώμη. Έπρεπε να βγάλω το frustration μου για τους μεικτούς αριθμούς. Γιατί πάρτι τους θέλουμε, χωρίς πλακά. Πείτε μου στα σχόλια. Ποια είναι η χρησιμότητα του να αναπαριστάς έναν αριθμό με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο. Συγγνώμη, παιδιά, και με αυτά λοιπόν. Μιχάλη, μπιπ, 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 μπιπ. Ηλίθιος είπα! Μιχάλη, χαζό είναι τρόπο. Εκπαιδευτική εκπομπή. Τι έγινε, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται στο τι είναι ηλίθιο και τι όχι. Οκ. Okay. Με είδες σήμερα όμως, δεν είπα
ούτε μία φορά. Μην το χαλάσουμε στο τέλος. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή, λοιπόν, School Hacks. Ελπίζω να μάθετε πράγματα. Είμαστε ενημερωμένοι ότι αύριο μπορεί να έχουμε και τίτλους αρχής, μουσική τίτλων αρχής. Τίτλους αρχής έχουμε ήδη. Μουσική μπορεί να έχουμε. Ναι. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Μάκιους. Εδώ, Δημήτρης Κουλουμασάρας. Γεια σου. Τα λέμε, παιδες. Bye.